Με αφορμή τις εικόνες των στιβαγμένων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλων αρμόδιων στελεχών. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η ανάκληση των αδειών των εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία της αποκομιδής. Μάλιστα, κινητοποιήθηκαν επιπλέον μηχανήματα και φορτηγά για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Αποφασίσαμε να ανακληθούν άδειες μερικών εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε πλήρη δρομολόγια και να γίνει η τακτική αποκομιδή στο σύνολό της. Έτσι λοιπόν, από απόψη και για τις επόμενες ημέρες και ως ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα των συμβασιούχων από τα δικαστήρια, θα συνεχιστεί κανονικά η αποκομιδή. Το τμήμα δηλαδή αποκομιδής θα δουλεύει πλέον και τα δρομολόγια θα εξελίσσονται στο σύνολό τους και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια αισθητή βελτίωση της κατάστασης. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι του Ηρακλείου εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Όπως τονίζουν, οι συσσωρευμένοι όγκοι σκουπιδιών αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ίδιων και των παιδιών τους, καθώς η καθυστέρηση στην αποκομιδή επιτείνει την ανησυχία τους. Βρωμέζαμε να πάνε να κάνουν, να διώξουν έτσι παλιού, να πάρουν καινούριους. Πρέπει να βρει μια λύση, να πάρει τα σκουπίδια, να μην πάθουμε καμιά μόλυνση. Από εκεί πέρα, τι να κάνει, ότι εγώ δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου, δικιά του είναι. Και δεν μας αρέσει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έπρεπε λοιπόν να έχουν κάνει το κουμάντο τους νωρίτερα, για να μην φτάσει ο Δήμος στο χάλι αυτό. Να μην μπορούν να βγουν τα παιδιά μας έξω από τη βρώμα. Είναι θέμα υγείας πια. Θα αρρωστήσουμε. Η έκκληση για να βάλουν πλάτη οι πολίτες θεωρώ ότι είναι ένα πρόσχημα της ανικανότητας και της κατάστασης ουσιαστικά που διαιωνίζουν στο Δήμο Ηρακλείου. 4 τετραετίες τώρα το Ηράκλειο βουλιάζει από τα σκουπίδια. Η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα άμεσα και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος αποκομιδής. Παράλληλα, εξετάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, ενώ οι πολίτες αναμένουν άμεση δράση για την προστασία της δημόσιας υγείας.